Καλησπέρα σα. Καλό απόγευμα σε όλου. Ευχόμαστε να είστε όλε και όλοι καλά. Είμαστε στην τελική ευθεία για τι εκλογέ. Μετράμε αντίστροφα. Ο πολιτικό όλο ολοένα και ανεβαίνει. Τα κομματικά επιτελεία είναι στα χαρακόμματα. Και εμεί εδώ ανοίγουμε τον διάλογο στην Βεργίνα Τηλεόραση μεταξύ των υποψηφίων. Μαζί φυσικά με τον Διευθυντή Ειδήσεων, τον Ανδρέα Σταματόπουλο. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα σε όλου. Καλησπέρα, Θεοδώρα. Βεβαίω, ανοίγουμε τον διάλογο, τον πολιτικό διάλογο, να γνωρίσουμε καλύτερα όλου αυτού που διεκδικούν την ψήφο μα την 21η Μαου. Και βεβαίω, και εσεί μπορείτε να καλείτε στο 83-1062-231-0 για τι παρεμβάσει σα, να μα στείλετε κάποιο μήνυμα, να μεταφέρουμε κάποια ερώτηση στου υποψηφίου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ακούσουμε τις θέσεις των υποψηφίων, δίνουμε τη δυνατότητα αυτή στους τηλεθεατές μας και πάμε ευθύς αμέσως να καλωσορίσουμε στο στούντιο της Βεργίνα Τηλεόρασης τον κύριο Γιάννη Ταχματζίδη, υποψήφιος βουλευτής Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Χρήστο Ρόκο, υποψήφιος βουλευτής Α με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Είστε καλά. καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση λοιπόν στο κάλεσμά στο κάλεσμά μας. Θα θέλαμε στο ξεκίνημα να συστηθείτε, να μας πείτε μερικά λόγια για εσάς, για το βιογραφικό σας. Να σημειώσουμε μόνο ότι στα δεξιά στις οθόνες σας και στους τηλεθεατές απευθυνόμαστε βεβαίως. Θα υπάρχει ένα χρονόμετρο των δύο λεπτών έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι θα είναι δίκαιος ο χρόνος μεταξύ των υποψηφίων. Κυρία Ταχματζίδη, ελάτε. Ναι, είμαι ο Γιάννη Οταχματζήδη, απόστατο ταξίρχο τη υγειονομικού τη ελληνική αστυνομία, γιατρό καρδιολόγο στο επάγγελμα, πρώην αντιπεριφερειάρχη, πρώην δήμαρχο και νυν υποψήφιο στην ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Κύριε Ρόκο, εσεί. Καλησπέρα σα, εγώ του τηλεθεατέ. Ξέρετε, έχω την, την τύχη σα 41 μου να κινούμαι σε δύο κόσμου. Ο ένα είναι αυτό τη ακαδημαϊκή προέλευση, ω απόφυτο ιατρική και νομική εργάζομαι ως γιατρός, ταυτίζομαι σίγουρα με τη νέα γενιά και με τις αγωνίες που έχει για καλύτερη κατάρτιση, καλύτερη εκπαίδευση και μια σύγχρονη αβεβαιότητα για το αύριο όσο αυτή προβάλλεται στις συστάμενες συνθήκες. Από την άλλη είμαι ένα άνθρωπος που ασχολούμαι ενεργά με την μικρή ή μάλλον με την πολύ μικρή επιχειρηματικότητα, αυτή που απασχολεί από 0 έως 9 Οπότε αντιλαμβάνομαι πολύ καλά και τι αγωνίε όλων αυτών που ταλανίζονται καθημερινά μέσα στην πληθωριστική ακρίβεια, μέσα στον απόϊχο τη πανδημία και την πολυετή κρίση τη ελληνική οικονομία, την οποία ζούμε τα τελευταία 14 χρόνια. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα λοιπόν που σα γνώρισε ο κόσμο, ξεκινάμε και την ουσιαστική πολιτική συζήτηση. Και βεβαίω να ξεκινήσουμε με το θέμα των εκλογών. Σε λίγε μέρε έχουμε τι εκλογέ και ο κύριο και ο κύριο Τσίπρα, ο κύριο Ανδρουλάκη, όλοι λένε πόσο σημαντικέ είναι οι εκλογέ τη 21η Μαου και όχι όσε ενδεχομένω θα ακολουθήσουν. Εκεί ε, βάζουν το μεγάλο, ρίχνουν το μεγάλο βάρο. Οπότε θα ήθελα να, σας, να ρωτήσω, να ξεκινήσουμε με εσά κύριε Ταχματζίδη, για ποιο λόγο ε, δίνει τόσο μεγάλη σημασία ο κύριο Μιζοτάκη από τη στιγμή που έχουμε το σύστημα τη απλή αναλογική. Και είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση αυτοδυναμ αυτοδυναμία. Απ' την άλλη, μπορούμε να έχουμε μια κυβέρνηση συνεργασία αν συμφωνήσουν τα κόμματα σε κάποιε βασικέ αρχέ. Είναι τόσο δύσκολο να συνεργαστείτε για το καλό τη χώρα. Γιατί είδαμε και την ΣΥΡΙΖΑ Ναι, είδαμε και προ παλιότερα Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Έχουμε δει η κυβέρνηση συνεργασία. Είναι τόσο δύσκολο που ε, λέμε ότι ψηφίσε μα, γιατί αλλιώ ε, δεν θα υπάρχει ε, 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 κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Ελάτε. Κοιτάξτε να δείτε. δεν νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε κατηγορηματικά παρότι επιδιώκουμε ως κόμμα την αυτοδυναμία όπως το είπατε κι εσείς την πρώτη Κυριακή στην πρώτη Κυριακή είναι σίγουρο ότι δεν θα προκύψει αυτοδυναμία από πλευράς Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια σε ό,τι αφορά το θέμα της συνεργασίας βλέπετε εσείς κάπου έτσι σημεία προσέγγισης ή σημεία ε, μεταξύ των κομμάτων. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ που επεδίωξε μια ε, έτσι, συνεργασία με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και το επιδίωξε έτσι στεναρά βλέπετε ότι και αυτό ακόμα δεν, δεν έχει αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν επειδή ήδη το ΠΑΣΟΚ το οποίο είναι το τρίτο κόμμα και Οποιαδήποτε συνεργασία θα γινόταν με αυτό και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία, ε, βλέπετε ότι αρνείται κατηγορηματικά να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο σχηματισμό. Άρα, λοιπόν, ε, από την πρώτη Κυριακή με το σύστημα τη απλή αναλογική, είναι αδύνατο να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Μάλιστα. Κύριε Ρόκο, εσεί, ε, βεβαίω, ε, ω ΣΥΡΙΖΑ έχουμε την ε, πολύ πρόσφατη εμπειρία τη κυβέρνηση με του ανεξάρτητου Έλληνε, ένα κόμμα το οποίο ούτε κατά διάνοια δεν ήταν αριστερό. Ένα κόμμα που μάλιστα βρισκόταν στα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο συγκυβερνήσατε, βεβαίω στο τέλο διαλύθηκε αυτό το κόμμα, το απορροφήσατε. Πολλοί από τα στελέχη του, τα προβεβλημένα, είναι τώρα βουλευτέ και ευρωβουλευτέ. Οπότε μπορεί να σα εμπιστευτεί ένα άλλο κόμμα να συγκυβερνήσει μαζί σα έχοντα αυτή την εμπειρία των ανεξαρτήτων Ελλήνων ότι στο τέλο αφανίστηκαν. Παρακαλώ. Ξέρετε, εμεί αξιακά πρεσβεύουμε την απλή αναλογική. Πιστεύουμε βαθιά και ω πολιτικό φορέας αλλά και ω κόμμα, ότι η λαϊκή εντολή, όσο αυτή κατατίθεται την μέρα των εκλογών στην κάλπη, πρέπει να περνάει ανώθευτη και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Γι' αυτό άλλωστε νομοθετήσαμε και την απλή αναλογική, διότι θεωρούμε ότι το είναι ο πιο ορθό και ανώθευτο τρόπο να πρεσβεύεται το δημοκρατικό δικαίωμα. Από την άλλη, πάνω σε αυτό το διακύβευμα αποτείνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις της Ελλάδος. και ξέρετε, είναι κρίσιμο να σημειωθεί ότι όταν κάποιο απευθύνει ένα πολιτικό κάλεσμα, αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με πρόσωπα ούτε με κόμματα. Έχει να κάνει με τα προγράμματα, με τι συγκλήσει και τι συμπτώσει επί αυτών. Αυτή τη στιγμή η ελληνική πραγματικότητα Δείχνει ότι τόσο από πλευρά οικονομία όσο και από πλευρά του απόϊχου αυτή τη εποχή των πολλαπλών κρίσεων βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο. Και αν βάλουμε στα υπόψη ότι η δημοσιονομική χαλαρότητα των τελευταίων ετών το 2023 θα πάψει, αξιολογώ ότι το κρίσιμο για τον Έλληνα πολίτη είναι να έχει μια στέρεα διακυβέρνηση του τόπου, μια στέρεα διακυβέρνηση του τόπου που δεν θα έχει την αλαζονία και τις παθογένειες των αυτοδύναμων κυβερνήσεων που έφεραν σε χρονοκοπία τη χώρα. Εμείς αξιακά, όπως σας είπα, το πρεσβεύουμε αυτό και πάνω σε αυτό πάμε να δομήσουμε την επόμενη διακυβέρνηση του τόπου. Μάλιστα, μάλιστα. Παραμένουμε στι εκλογέ. Φέτο δίνεται η δυνατότητα σε 450.000 νέου να πάνε να ψηφίσουν. Και από την άλλη, βλέπουμε ταυτόχρονα τους πολιτικού αρχηγού, οι οποίοι έχουν επιδοθεί στη μάχη του TikTok, του Instagram με βίντεο, προσπαθούν να έρθουν κοντά στην νεολαία. Ξεκινώντα με εσά, κύριε Ταχματζήδη, εκτιμάτε ότι οι νέοι θα πάνε να ψηφίσουν. Ναι, ε, να αναφερθώ λίγο ναι, σε... το, 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 χρόνο ναι. του κυρίου Ταχματζίδη να βάλουμε το τον χρόνο. Ναι, λέω ε, σε αυτό το οποίο είπε, αναφέρθηκε ο κύριος Ρόκος προηγουμένως, για, ότι αξιακά ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει στην απλή αναλογική. Ε, την απλή αναλογική την εφάρμοσε σε χρόνο που περίμενε ότι θα ιτηθεί στις εκλογές. Δεν το εφάρμοσε προηγούμενα επειδή εγώ το έζησα το σύστημα τη απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση και το βίωσα και το βίωσαν μαζί με εμένα άλλοι 270 δήμαρχοι, μπορούμε να έχουμε εμπειρία από την απλή αναλογική. Σε κάθε περίπτωση όμω, η κάθε πολιτική παράταξη μπορεί να έχει τι θέσει τη. Τώρα ερχόμαστε στο θέμα τη νεολαία. Ακούστε, ε, η νεολαία νιώθει μία απαξίωση προς το πολιτικό σύστημα. Είναι αρνητική η νεολαία σε όλο το φάσμα του πολιτικού συστήματος και γι' αυτόν τον λόγο ε, το ανέφερα και άλλη στιγμή ε, ήμουν στην Καλαμαριά και τυχαία έπεσα πάνω σε μια παρέα έτσι μικρών νέων παιδιών που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά mm -hmm. λοιπόν, οι επιλογές τους έτσι με το διάλογο τον οποίο είχαν ε, δεν είχαν καμία σχέση με τα συστημικά κόμματα τα οποία βρίσκονται σήμερα στη Βουλή άρα λοιπόν η Λεολέα είναι θυμωμένη από το πολιτικό σύστημα και επειδή η νεολαία ψηφίζει με το θυμικό και όχι με την με την λογική ή την σύνεση, όχι ότι δεν είναι ε, λογικά τα νέα τα παιδιά, αλλά επειδή στην νεολαία υπερισχύει το συνέστημα, ε, θα καταψηφίσουν τα μεγάλα κόμματα, τα, μάλλον όχι τα μεγάλα κόμματα, ε, το σύνολο των κομμάτων που βρίσκονται στη Βουλή, στο μεγαλύτερο ποσοστό του. Μάλιστα. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Και αυτό θα πρέπει μαντζίδ. να προβληματίσει τα πολιτικά κόμματα. Mm -hmm. Τροφή για σκέψη, λοιπόν, δώσατε. Ήσασταν σαφεί. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Κύριε Ρόκο, εσεί πώ τα βλέπετε τα πράγματα, τι εκτιμάτε. Θα πάρω τη σκητάλη στο λόγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, νομοθέτησε την απλή αναλογική όταν μπορούσε να το πράξει. Σαφώ δεν το έκανε στου πρώτου 8 μήνε τη πρώτη διακυβέρνηση, διότι τότε έπρεπε να βγάλει τη χώρα και να τη βάλει με ταμιακά διαθέσιμα 13 ημερών να καταφέρει να πετύχει μια συμφωνία. Άρα, αν το, το κρίσιμο εδώ είναι να συζητήσουμε γιατί δεν νομοθέτησε στου πρώτου 8 μήνε την απλή αναλογική και το έκανε μεθύστερα, φαντάζομαι από πλευρά πολιτική ανάλυση απαντάται από μόνο του. Από εκεί και πέρα η νεολαία δεν αξιολογεί μόνο με το θυμικό. Η νεολαία αξιολογεί ιδίω η σημερινή νεολαία που έχει ιδιαίτερη πρόσβαση στην πληροφορία, η σημερινή νεολαία που έχει ιδιαίτερο επίπεδο εκπαίδευση, αξιολογεί με την αβεβαιότητα του αύριο, πράγμα το οποίο, αν θέλετε είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα που αναπτύσσει την προβληματική της. Πάνω σε αυτό είναι στημένο μάλιστα και το φαινόμενο του brain drain, για το οποίο πρέπει να τεθεί ένα ανάγχωμα. Η νεολαία, ακόμα και στις συστημικές δημοσκοπήσεις, καταφανώς δίνει ένα προβάδισμα σε κάποιο κόμμα και σε κάποιο πολιτικό φορέα. Και αν θέλετε να το συνδέσω με του πραγματιστικού όρου ανάγνωση από πλευρά κυβέρνηση, δεν είναι τυχαίο ότι στερούνται 250.000 νέοι, κατ' εκτίμηση πάντα, τη δυνατότητα του να ψηφίσουν σε αυτέ τι εκλογέ. Και αυτό είναι, γίνεται καταφανώ επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά πώ θα τοποθετηθούν αυτοί στην κάλπη. Η νεωρία λοιπόν έχει τον δικό τη ορίζοντα και αυτόν τον ορίζοντα τον είδε πολλαπλώ. Ξέρετε να καταραίει από τον νόμο τη κυρία Κεραμέως που αποκλείει 20.000 εισακτέου στα πανεπιστήμια κάθε χρόνο. Τον είδε να α, καταπατάται καταπατάτε από τα εργοστακά δικαιώματα με τη θέσπιση του, α, των απλήρωτων υπεροριών, με την κατάργηση του 8 όρου, με την καταστολή των αρμοδιοτήτων του Σώματο Επιθεώρηση Εργασία, με μισθού οι οποίοι είναι από του χαμηλότερου στην Ευρώπη και κατά τον ΩΣΑ έχουμε μία μείωση 7,5% κατά το έτο 2022. Όλα αυτά είναι αυτά που προβληματίζουν την νεολαία και πάνω σε αυτά τα διακυβέρματα θα τοποθετηθεί στην εκλογική διαδικασία. Ε, το ακούμε αυτό που λέτε, κύριε Ρόκο. Να πάμε όμω να μιλήσουμε λίγο, επειδή έχουμε την χαρά να είστε και οι να μιλήσουμε λίγο για θέματα υγεία. Και βλέπουμε ότι η υγεία είναι πάντοτε ένα θέμα σημαντικό και είναι ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης πολλές φορές για το τι έπρεπε να γίνει, το τι θα πρέπει να γίνει και το τι δεν έγινε. Και θα λοιπόν να σας ρωτήσω κύριε Ταχματζίδη, εσείς πώς βλέπετε τα θέματα της υγείας και αν τελικά θα γίνουν πράξη όλα αυτά που ακούμε για πρωτοβάθμια ε, περίθαλψη, για να μην πηγαίνουμε όλοι στο νοσοκομείο, να έρθει επιτέλους αυτή τη στιγμή Έχουμε ακούσει για οικογενειακό γιατρό, για προσωπικό γιατρό, για τη δημιουργία εδώ στη Θεσσαλονίκη νοσοκομείων. Τα έχουμε ξανακούσει, θα έλεγα εγώ, γιατί θυμόμαστε όλοι και στην καρδία που λέγανε ότι θα γίνουν επί τα δύο νοσοκομεία που δεν έγιναν ποτέ. Τώρα λένε για τα ογκολογικό κτλ. Θα ήθελα λοιπόν την άποψή σα για, για, την υγεία, το τι έχει γίνει και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ναι. Ακούστε, εγώ λέω αλήθειες και η αλήθεια είναι ότι το, η υγεία νοσεί. Έτσι, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο θέμα της υγείας. Βέβαια, οι παθογένειε του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν είναι σημερινές, έτσι είναι ετών. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν μια ιδιαίτερη κατάσταση τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ ή και παλαιότερα. Παρ' όλα αυτά περάσαμε δύο χρόνια με πανδημία. Εκεί τα νοσοκομεία, όλο το υγειονομικό σύστημα βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Βγήκαμε από αυτή την ιστορία και πλέον το σύστημα υγεία πρέπει να επανακάμψει. Και γι' αυτόν τον λόγο, επειδή έγκαιρα το διέγνωσε αυτό ο κ. Μητσοτάκη, βλέπετε ότι ε, στι πρώτε προγραμματικέ ε, ανακοινώσει που κάνει θέτει το θέμα τη υγεία. Δηλαδή, η επόμενη θητεία από πλευρά Νέα Δημοκρατία θα πρέπει το βλέμμα τη Νέα Δημοκρατία να είναι στραμμένο προ την κοινωνία. Γιατί καλά είναι ε, τα με, μεγαλεπίβολα και τα έργα και η ψηφιοποίηση κλπ. Αυτά είναι όλα καλά. Όλα είναι καλά γιατί πήγανε τη χώρα πολλά χρόνια πριν. Όμω θα πρέπει να μην χαθεί η επαφή με την κοινωνία. Και σήμερα το κυρίω πρόβλημα τη κοινωνία είναι η αγοραστική δύναμη την οποία έχει. Το λέω εγώ. Και βέβαια σε, σε ίσο βαθμό είναι και τα θέματα υγείας. Είναι δύο θέματα τα οποία είναι σε προτεραιότητα για την επόμενη θητεία τη Νέα Δημοκρατία και επειδή εγώ εμπιστεύομαι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίο λέει το είπαμε, το κάναμε, θεωρώ βέβαιο ότι αυτά μέσα στην επόμενη τετραετία θα, θα, θα δούμε μια άλλη εικόνα και στο Εθνικό Σύστημα Υγεία. Μάλιστα. Ε, κύριε Ρόκο, θα έρθω σε εσά με το ίδιο πάνω κάτω ερώτημα για την υγεία. Και βεβαίω έχω μιλήσει με πολλού ε, και διοικητέ νοσοκομείων, αλλά και βουλευτέ και ανθρώπου του ΣΥΡΙΖΑ, που λένε ότι τελικά ενδεχομένω ήταν λάθο, μεγάλο λάθο κιόλα, η κατάργηση του 5 ευρώ στα νοσοκομεία από τη στιγμή που το 5 ευρώ αυτό πήγαινε στο νοσοκομείο για να αγοράσει γάζε, για να αγοράσει αναλώσιμα. Δεν πήγαινε στον Τόμψεν, δεν πήγαινε στο Σόιμπλ, δεν πήγαινε πουθενά το 5 ευρώ. Και μάλιστα σύμφωνα με τι έρευνε, στατιστικά Κάθε άνθρωπο πάει στο νοσοκομείο το πολύ μία φορά τα 10 χρόνια, μπορεί και λιγότερο. Δεν πηγαίνουν τακτικά. Να θυμίσω από το 5 ευρώ εξαιρούνταν οι χρόνοι, οι πάσχοντε και οι άποροι. Και τίθεται και αυτό το θέμα, ότι, ήταν, ότι, υπάρχει υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων και χάσαν και το έσοδο αυτό. Αλλά γενικά θα ήθελα να τοποθετηθείτε όχι μόνο για το 5 ευρώ, γενικότερα για το θέμα τη υγεία και να μα πείτε την άποψή σα και για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίω. Όχι, θα τοποθετηθώ οπωσδήποτε για το 5 ευρώ. Εγώ ειλικρινά δεν έχω υπόψη μου καμία δήλωση υποψηφίου ή βουλευτή το του, του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Χρυστόπουλο, να σα πω. Επιτρέψτε μου, αν θέλετε, γιατί ο χρόνο μετράει αντίστροφα. Αυτό το οποίο έχω υπόψη μου είναι ότι ακόμα και κάτω από τη μέγενη των μνημονίων, ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε το δικαίωμα στου ανασφάλιστου να έχουν πρόσβαση στην υγεία. Προχώρησε σε καινοτομίε ιδρύοντα το, τοπικέ μονάδε υγεία. Την ίδια ώρα που ο κύριος Γεωργιάδης, θα σας θυμίσω, έλεγε να δίνουν οι ανασφάλιστοι 20 ευρώ κάτι την επίσκεψη στα νοσοκομεία. Την ίδια ώρα που έλεγε ότι αν είναι να υπάρξουν απολύσει ιατρών, θέλω να τις χρεώσετε σε μένα, δεν θέλω να πάρει τη δόξα ο Τόμσεν. Την ίδια ώρα που βιώσαμε μια πανδημία με τον χείριστο τρόπο. Και ακούγαμε τον Πρωθυπουργό να λέει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και εδώ ο κύριο Ταχματζίδη, ω συνάδελφο γιατρό, νομίζω ότι μπορεί πραγματικά να το σχολιάσει αν θέλει, ότι δεν έχει καμία ένδειξη για το αν διασωλυνώνουμε συνανθρώπου μα και του αφήνουμε στι αίθουσε των χειρουργείων, αν αυτό θα προκαλέσει μεγαλύτερη θνητότητα. Με άλλα λόγια, ότι διασωλυνώνουμε ανθρώπου και δεν υπάρχει κανένα λόγο να χρησιμοποιούμε τι μονάδε συντατική θεραπεία. Ακούγαμε τον κύριο Γεραπετρίτη να μα λέει ότι αν, δα, αν έχουμε περισσότερε μονάδε, θα έχουμε περισσότερου νεκρού. Και πού καταλήξαμε, 36.500 νεκροί από την πανδημία στη χώρα μα, κάτω από τα πιο σκληρά lockdown τη Ευρώπη. Την ίδια ώρα λοιπόν που φτάσαμε σε αυτό το, 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 το σημείο αναφορά, Ακούμε τι προεκλογικέ εξαγγελίε του κ. Μητσοτάκη να λέει ότι παρακαλώ ψηφίστε με την επόμενη τετραετία. Για μένα θα είναι προτεραιότητα η υγεία. Αν μη τι άλλο, ε, οποιοδήποτε εύλογα κρίνει αυτή τη δήλωση, αντιλαμβάνεται ότι κατά διάρκεια τη πανδημία δεν ήταν προτεραιότητα η υγεία. Λοιπόν, για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ακόμα και υπό τη μέγενη των μνημονίων, όπω σα ανέφερα, κρίσιμα την επόμενη μέρα, αυτή τη μέρα δηλαδή που διαπιστώνουμε ότι έχει τεθεί μια ορολογιακή βόμβα στη, μέσα στα θεμέλια τη ελληνική κοινωνία λόγω τη αναβολή στην αντιμετώπιση τη τρέχουσα νοσηρότητα, διότι αυτό συνέβη επί δυόμιση χρόνια στο ΕΣΥ, είναι βασική μα προτεραιότητα η υγεία ω κοινωνικό αγαθό προ όλου, χωρί πεντά εμπρο. Yeah. Πριν πάμε στην επόμενη ερώτηση, εδώ, εδώ τώρα πρέπει να πω κάποια πράγματα. Γιατί το θυμάμαι, επειδή έκανα τότε το ρεπορτάζ του Υπουργείου Υγεία και το θυμάμαι πολύ καλά, ότι ο Άδωνο Γεωργιάδη, ο Υπουργό Υγεία, είχε δώσει πρόσβαση στου ανασφάλιστου στο, ε, στα νοσοκομεία και στο ΙΚΑ με υπουργική απόφαση. Μετά έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και το έκανε με νόμο. Αλλά ο πρώτο που το είχε κάνει ήταν ο Άδωνο Γεωργιάδη. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια, κύριε Ρόκο. Και βεβαίω όσο για τη δήλωση, γιατί θυμάμαι πολύ καλά την συνάντηση τύπου του Άδων Γεωργιάδη για τον Τόμψεν που λέτε, είχε πει ότι αν χρειαζόταν να κάνω απολύσει, θα τις έκανα. Δεν θα παίρνει τη δόκτωση, αλλά δεν χρειάστηκε να κάνω καμία απόλυση και δεν έχει απολυθεί κανένα. Από τον χώρο τη υγεία. Αν θέλετε, σα δίνω ένα λεπτό να απαντήσετε σε αυτό. Ναι, θα απαντήσω. Θα θυμάστε προφανώ τότε ότι είχε γίνει ολόκληρο, ζ... ολόκληρο ζήτημα στην ελληνική κοινωνία για το 20 ευρώ που είχε εισηγηθεί ο κύριο Άδωνη και το οποίο τράβηξε πίσω η κυβέρνηση. Κάτι ανάλογο με αυτή την εγκύκλωση τη κυρία Γκάγκα για τι εφημερίε προχθέ. Κάτι ανάλογο με την ανακοίνωση τη ΟΕΝΓΕ μόλι χθε που θέλει να αποστείλει εξώδικο στην κυρία Γκάγκα. Γιατί διότι λίγε μέρε πριν τι εκλογέ προκήρυξε 126 θέσει διευθυντών στο ΕΣΥ, ενώ οι, προ, οι προκηρύξει των θέσεων για του επιμελητέ Β, που κρίσιμα στελεχώνουν θέσει που είναι απαιτητέ, έχουν παγώσει λόγω προεκλογική διαδικασία. Αυτή είναι η απάντησή μου στο λεπτό που μου αναλογεί και εύχομαι ότι δεν το έχω υπερβεί. Μάλιστα. Μάλιστα. Όσον αφορά ε, τον. Πριν πάμε, αν θέλει ο κύριο Ταχματζήδη αυτά που ακούστηκαν, ένα λεπτό να τοποθετηθεί. Ε, ή να πάμε σε άλλο θέμα. Δεν θέλετε. ξέρω αν ζούσα σε άλλη χώρα την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το, τα θέματα της υγείας. Δεν νομίζω ότι ήταν πολύ καλύτερα. Και σε περίπτωση την περίοδο της πανδημίας, η Νέα Δημοκρατία διπλασίασε τις, τα κρεβάτια στις, στις ΜΕΘ, ε, ε, στήριξε όλο το επιχειρηματικό σύστημα και βέβαια επειδή αναφερόμαστε στο σύστημα υγείας, ε, νομίζω ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν. Οι δαπάνες αυξήθηκαν... Ε, ε, Περισσότερο από ποτέ σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση τη πανδημία. Άρα δεν νομίζω ότι στερήσαμε σε τίποτε. Τώρα, ε, το, για τους θανάτους που αναφέρει ο κύριο Ρόκος, και σε ποια χώρα δεν είχαμε θανάτους. Σε ποια χώρα. Δηλαδή, έγινε κάτι διαφορετικό εδώ. Τα πρωτόκολλα τα οποία εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια τη πανδημία είναι τα πρωτόκολλα που εφαρμόστησαν σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν, δεν, δεν νομίζω ότι κάναμε κάτι διαφορετικό. Αφήσαμε τον κόσμο δηλαδή στα ράντζα να πεθαίνει. Μάλιστα. Μάλιστα, όσον αφορά το τομέα τη υγεία, θα ήθελα να παραμείνουμε. Αναφερθήκαμε στο παρελθόν στη διαχείριση τη πανδημία. Τώρα όμω, ποιε είναι οι προτάσει, τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει, όπω είπατε και εσεί, κυρία Ταχματζίδη, να νοσεί η υγεία. Πρέπει η τριτοβάθμια περίθαλψη να στελεχωθεί από γιατρού. Σήμερα οι γιατροί που εργάζονται στα νοσοκομεία είναι λίγοι. Είναι λιγότεροι από τι οργανικέ θέσει. Και βέβαια, το πρώτο που πρέπει να κάνει η επόμενη κυβέρνηση είναι να ανταμείψει αυτόν τον κόσμο που σήκωσε όλο το βάρο στην πανδημία. Και όχι βέβαια, απομονώνουμε τα δύο χρόνια τη πανδημία, γιατί πλέον έχουμε μπει στην κανονικότητα. Οι γιατροί σήμερα δεν πληρώνονται στα νοσοκομεία. Και γενικά στο σύστημα υγεία δεν πληρώνονται. Οι αμοιβέ των γιατρών δεν είναι αυτέ που θα έπρεπε να είναι. Και γι' αυτόν τον λόγο βλέπουμε ότι οι νέοι γιατροί που σπουδάζουν με, με καλέ σπουδέ και με προοπτική κλπ. Όλοι φεύγουν σε χώρε του εξωτερικού. Αυτό το πράγμα βέβαια με την έξοδο των, των νέων επιστημόνων με, με τα πολλά προσόντα ε, έχει επιβραβηθεί ε, τα τελευταία χρόνια στην θητεία αυτή. Αλλά σίγουρα όμως είναι ένα πρόβλημα. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι επιστήμονες πρέπει να γυρίσουν πίσω. Αλλά για να γυρίσουν πίσω θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα. Και σοβαρά κίνητρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Ρόκο. Τι Κάνοντα μια σύντομη παρένθεση στα τα, τα οποία υπόθηκαν, αξιολογώντα και αξιοποιώντα, αν θέλετε, και τη δική μου εμπειρία από το ερευνητικό έργο, δεν διπλασιάσαμε τις ΜΕΘ. Παρήγαμε ένα αφήγημα περί διπλασιασμού των ΜΕΘ, την ίδια ώρα που κάναμε τι μονάδε εγκαυμάτων και τι μονάδε αυξημένη φροντίδα Δίθεν μονάδε εντατική θεραπεία. Γι' αυτό το λόγο και η μελέτη του κυρίου Λίτρα κατέδειξε ότι όταν είχαμε περισσότερου από 400 διασωληνωμένους η θνητότητα άγγιζε το 90%. Γι' αυτό το λόγο, όταν είχαμε πάνω από 600 διασωληνωμένους οι 150 από αυτού ήταν εκτό μονάδων εντατική θεραπεία. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Ταχματζίδη, υπήρξε το εξαιρετικά τραγικό ω διαπίστωση αριθμών ότι στην πατρίδα μα είχαμε γύρω στου 16.000 νεκρού, περισσότερου, αλλά θα μείνω στον τεμήνυμη τη προσέγγιση κατά τα στοιχεία του ΕΟΔ. Κατέληξαν εκτό μονάδων εντατική θεραπεία. Τώρα, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει στην υγεία δεν αφορά αοριστή αλλά αφορά συγκεκριμένη στοχοθεσία. Και η συγκεκριμένη στοχοθεσία που προτείνουμε στο δικό μα πολιτικό πρόγραμμα είναι άμεση πρόσληψη των υγειονομικών που πολύ σωστά όπω παρέθεσε ο κ. Σταματζήδη, δεν επαρκούν και δεν επαρκούν όχι μόνο στην τριτοβάθμια, διότι αν μη τι άλλο, ένα σύγχρονο σύστημα υγεία δεν βασίζεται στην τριτοβάθμια. Βασίζεται κατεξοχήν στην πρωτοβάθμια και αυτό ήταν, αν θέλετε, και ένα, από τις, μία από τι ειδοποιού διαφορέ στη διαχείριση τη πανδημία στην πατρίδα μα έναντι άλλων χωρών ε, κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, μιλάμε για 15.000 υγειονομικού, μιλάμε για μισθολόγιο ελάχιστο. Στην είσοδο του νέου γιατρού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 2.000 ευρώ καθαρά. Μιλάμε για αύξηση του ΑΕΠ από το 5-5,5% που είναι τώρα στο 7%. Άρα, όταν μιλάμε για αυτά, αφού, ακούμε το αντιαφήγημα το οποίο λέει ότι ξέρετε πού θα τα βρείτε τα χρήματα κάθε φορά που προκυρήσετε ένα φιλολαϊκό μέτρο. Λοιπόν, τα χρήματα αυτά θα τα βρούμε από τα 10 δισεκατομμύρια απευθεία αναθέσεων που έδωσε η Νέα Δημοκρατία σε λίγου ημέτερου και εκλεκτού. Αυτό λοιπόν είναι το δικό μα πρόγραμμα για την υγεία. Μάλιστα. Είναι πολύ εύκολα τα πράγματα τελικά. Λοιπόν, κύριε Ταχματζίδη, <laughs> θα θέλατε να απαντήσετε στον κύριο Ρόκο. Ναι, Έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σα. Παρακαλώ. Ωραία τα λέει ο κύριο Ρόκο, αλλά τα βλέπω πολύ εύκολα και απορώ πω η Νέα Δημοκρατία αυτά τα πράγματα δεν τα ανακάλυψε, α πούμε έτσι. Και δεν θεωρώ ότι οι απευθεία αναθέσει είναι το πρόβλημα, γιατί οι απευθεία αναθέσει κάναν όλε οι κυβερνήσει. Δεν νομίζω ότι εδώ τώρα έχουμε υπερβεί σε αριθμό απευθεία αναθέσεων. Το ίδιο πράγμα έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δηλαδή Κάτι, να, ε, κάτι διαφορετικό και εξάλλου οι απευθείας αναθέσεις είναι μέσα στις νόμιμες διαδικασίε του Δημοσίου. Δεν είναι κάτι παράνομο. Άρα λοιπόν ε, θεω, πραγματικά απορώ πώ δεν το αντελήφθη αυτό η Νέα Δημοκρατία για να τα κάνει όλα αυτά τα πράγματα που λέει ο κύριος Ρόκος και βέβαια όχι ο κύριος Ρόκος για όνομα του Θεού ε, αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ε, ε, δεν ξέρω ε, έχω την αίσθηση ότι ε, υπάρχουν χρήματα για να χρησιμοποιήσω παλαιότερη έκφραση και δεν τα έχει ανακαλύψει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Λοιπόν, να μιλήσουμε λοιπόν για οικονομία, αφού πάει προ τα εκεί η συζήτηση, και να το κάνουμε πιο ολοκληρωμένα. Ε, να διευκρινίσω απλώ αυτό που λέμε απευθεία ανάθεση, είναι αυτό που λέγαμε παλιά πρόχειρο διαγωνισμό. Τώρα το, το λέμε απευθεία ανάθεση, είναι μια διαδικασία η οποία συνηθίζεται και βεβαίω είναι όλα με τι προσφορέ, τις βλέπουμε. Δεν είναι κάτι κρυφό το οποίο θα πρέπει να μα ανησυχεί, γιατί το έχει χρησιμοποιήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα. Και βεβαίως ε, να δούμε λοιπόν τι γίνεται με την οικονομία. Από τη μία έχουμε ε, τις εξαγγελίες ε, και για μείωση φόρων παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Ήδη έχει μειωθεί ο έμφυα, έχει αυξηθεί ο κατώτατο μισθός. Και από την άλλη έχουμε και από τον ε, ΣΥΡΙΖΑ, αρκετά σε προτάσεις για την οικονομία και με μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού και άμεσα μάλιστα από το, όχι μόνο σε ορίζοντα τετραετίας. Οπότε κύριε Ρόκο να ξεκινήσουμε αυτό το κύκλο ερωτήσεων από εσάς. Πείτε μας λοιπόν για την οικονομία και σε σχέση και με αυτά που έχει κάνει ήδη η κυβέρνηση, δηλαδή έχει, που έχει μειώσει τον έμφυα, έχει καταργήσει την εισφορά αλληλεγγύη, ε, λέγεται μείωση ασφαλτικών εισφορών Και μα πείτε όμω και ο ΣΥΡΙΖΑ τι θέλει να κάνει. Γιατί παλιότερα ακόμα σα κυνηγάει αυτό το, το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη που λέγατε ότι ο έμφυα δεν διορθώνεται, καταργείται. Και από τι 6 δόσει που δίναμε, το κάναμε 5 ακόμα πιο δύσκολα. Τώρα έχει πάει στι 10 δόσει. Παρακαλώ. Δεν θα υπεκφύγω όμω το να κάνω ένα μικρό σχολιασμό απευθεία αναθέσει. Είναι μια δημόσια διαδικασία. Είναι πρωτόγνωρο ο αριθμό των απευθεία αναθέσεων. Το γεγονό ότι το ίδιο το Σώμα Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματο απέδωσε στην κυρία Νικολάου, για παράδειγμα, ζημία στο ελληνικό δημόσιο 2 εκατομμυρίων ευρώ, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπει στη σφαίρα τη συζήτηση. Όταν μιλάμε για απευθεία αναθέσει σε εταιρείε που ιδρύθηκαν τρει μέρε πριν τι γλάβουν, είναι κάτι το οποίο ακούγεται σκανδαλώδε. Όταν το ελληνικό δημόσιο αγοράζει μάσκε σε διπλάσια τιμή από ότι ένα στα φαρμακεία είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί και όταν τα τεστ, ξέρετε, δεν συνταγογραφούνται και χρεώνονται α, σε διπλή τιμή από ό,τι διασφαλίζει ο Δήμο Οικαιών, ε, είναι κάτι το οποίο προβάλλει στον αντίλογο πω σε απευθεία αναθέσει από απευθεία αναθέσει μπορούμε να τι δούμε και να τι κρίνουμε κατά περίπτωση. Τώρα, ε, Υπάρχει, ξέρετε, ένα, ένα αφήγημα το οποίο παράγεται πολύ συχνά και αναπτύσσεται στι πτυχέ του διαλόγου ότι μειώθηκε η φορολογία. Η φορολογία δεν μειώθηκε. Αυτό το οποίο έγινε εν προκειμένου είναι ότι υπήρξαν μειώσει των άμεσων φόρων που Μάλλον ευνοούν λίγο περισσότερο τα ανώτερα και τα ανώτατα κοινωνικά στρώματα. Αυτό το οποίο αποτυπώνεται με τον πιο εμφατικό τρόπο όμω είναι ότι η γενική φορολογία έχει ανέβει. Και μάλιστα έναντι τη τετραετία 2015-2019, στην οποία αναφέρεστε, έχουμε μεσοσταθμικά 2,8 δι αναέτο περισσότερου φόρου λόγω τη αύξηση τη έμεση φορολογία. Μάλιστα έχουμε και κάτι το οποίο μα κατατάσσει λίγο πιο κοντά στι τριτοκοσμικέ χώρε παρά σε αυτέ του δυτικού πολιτισμού. Το γεγονό ότι οι έμεση φόροι προ του άμεσου φόρου πλησιάζουν το 60 προ 40%. Η έμεση φορολογία είναι η πιο άδικη φορολογία. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μα, η οποία δεν εκμεταλλεύτηκε την οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε αντιθέση με τα περισσότερα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει το φόρο προστιθέμενη αξία, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Και όταν αυτό πηγαίνει σε μια πληθωριστική οικονομία, ξέρετε, ε, βοηθάει την ιδιωτική εσχροκέρδεια να πηγαίνει χέρι-χέρι με την κρατική εσχροκέρδεια. Μάλιστα. Κύριε Ταχματζίδη, ακούσατε τα σχόλια και του κυρίου Ρόκο, αλλά θα θέλαμε να μας πείτε κι εσείς ε, την άποψή σας για την ε, οικονομική πολιτική και το τι θα πρέπει να γίνει, γιατί δεν, είναι, δεν το είπε τώρα ο κύριος Ρόκος, αλλά το έχει πει πολλές φορές ο κύριος Τσίπρας, ότι στην ουσία η κυβέρνηση ακολουθεί μια επιδοματική πολιτική Προ του ε, ορισμένους ορισμένου ανθρώπου και βεβαίω έβαλε και ταξικά θέματα ο κύριο Ρόκο. Χρησιμοποίησε μια μαρξιστική ιδεολογία. Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε. Εγώ δεν είμαι πλούσιος, δεν είμαι πλούσιος, έτσι, είμαι όμως στη Νέα Δημοκρατία, που σημαίνει δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία δεν απαρτίζεται από άτομα τα οποία οικονομικά είναι ανεξάρτητα και η Νέα Δημοκρατία ε, δεν σημαίνει ότι είναι, α, α, ε, εξ όσων έτσι ακούστηκαν, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα το κόμμα το οποίο εστιάζει στους προνομιούχους και τους υπόλοιπους Έλληνες τους έχει σε, σε κατώτερη μοίρα. Εγώ δεν νιώθω έτσι. Μπράσχετε τόσοι. Ε, ξέρετε, εάν πάρετε να δείτε ε, τη λίστα των φόρων που καταργηθήκαν τώρα ή μειωθήκαν ε, την περίοδο τώρα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι 50 των αριθμών. Αυτό σημαίνει κάτι. Αναφέρθηκε στο ΦΠΑ ο κ. Ρόκος. Και στις χώρες που ρίξανε το ΦΠΑ σε χαμηλούς αριθμούς ανέκυψε πρόβλημα και εξ όσων διαβάζω σκοπεύουν πάλι να ανεβάσουν το ΦΠΑ. Αλλά για τη φορολογία όμως, για τη μείωση της φορολογίας δεν αναφέρει ούτε τίποτε. Το μόνο, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναφέρει κάτι για τη μείωση της φορολογίας. Αναφέρεται συγκεκριμένα και συνεχώς μόνο στη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ. Τώρα, από εκεί και πέρα, ακούστε. Ε, σήμερα στην ελληνική κοινωνία υπάρχει μια πραγματικότητα. Η αγοραστική αξία, η αγοραστική δύναμη μάλλον των Ελλήνων ε, είναι περιορισμένη. Κανεί δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονό ότι ο Έλληνα σήμερα ε, περνάει δύσκολα. Όμως αυτό για ποιο λόγο συμβαίνει και πώ μπορεί να λυθεί. Εάν δείτε του δείκτε ανάπτυξη στην τετραετία που επιτεύχθηκαν, θα δείτε ότι η οικονομία έχει μια προοδευτική άνοδο. Η στόχευση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη θητεία είναι ακριβώς αυτή η ανάπτυξη να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη στον, στον mm. Έλληνα πολίτη μέσα Μάλιστα. από την αύξηση Μάλιστα. των μισθών. Αναφερθήκατε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασία, κύριε Ταχματζίδη. Κάναμε λόγο νωρίτερα και για του νέου. Πλέον θίγουμε το κομμάτι τη οικονομία. Επομένω, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε λόγο για την ανεργία. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο απασχολεί και του νέου, τη νεολαία, οι οποίοι ακόμη μένουν στο πατρικό του. Παρά το γεγονό ότι έχουν περάσει πλέον αρκετά χρόνια από την ενηλικίωσή του, παράλληλα δυσκολεύονται να κάνουν οικογένειε. Επομένω, Κάπου εδώ τίθεται και το ζήτημα που έχει να κάνει με το δημογραφικό είναι πολύ πλευρό το ερώτημά μου λοιπόν. Ξεκινώντας με εσάς κύριε Ρόκο. ποιες είναι οι προτάσεις σας; Πώ θα υπάρξει εξυγίανση δηλαδή αυτή τη κατάσταση την οποία έχουν περιέλθει όχι μόνο οι νέοι, αλλά πάρα πολλοί Έλληνε. Θα απαντήσω, αλλά παρόλα αυτά θα κάνω τη χρήση των πρώτων 30 δευτερολέπτων που μου αναλογούν στο να πω ότι η οδηγία και η διεκτήρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μαρξιστική ιδεολογία. Αν μη τι άλλο, α πάρουμε αυτή την παραδοχή για να μιλάμε με όρου, αν θέλετε, λίγο πολιτική πραγματικότητα. Τώρα, μίλησα για τη φορολογία, κύριε Ταματζίδη, και τα νούμερα είναι αμήλικτα. Ξέρουμε ότι ο φόρος προ ΑΕΠ ως λόγος έχει αυξηθεί 2,5% το 2022 έναντι του μνημονιακού έτους 2018. Σα είπα ήδη ότι μεσοσταθμικά 2,8 δι αναέτο είναι αύξηση τη φορολογία. Και ξέρετε, το αν θα βγει από το προσωπικό μου πορτοφόλι ή από το κοινωνικό μου πορτοφόλι, όταν θα φύγει από το πορτοφόλι μου, είναι το ίδιο πράγμα. Με άλλα λόγια, μπορεί να μειώθηκαν κάποιοι άμεση φόροι και να, όπω είπατε, δεν είστε προνομιούχο. Αν είχατε τη δυνατότητα να μεταφέρετε στο, στα παιδιά σα 800.000 ευρώ περιουσία, μάλλον θα ήσασταν στου ευνοημένου. Μιλάμε επομένω για τη φορολογία που αφορά την κοινωνία. Τώρα, α, όσο όταν μιλάμε για το δημογραφικό είναι ένα από τα ζητήματα που έχετε δει πολύ ψηλά στην ατζέντα, τουλάχιστον από το κόμμα που πρεσβεύω στη σημερινή συζήτηση. Και είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο για να μπορέσουμε να βρούμε την επίλυσή του, αφενό πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να στηρίξουμε την οικογένεια και τα νέα ζευγάρια. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, όταν ο ένα στου τρει Έλληνε δαπανά περισσότερο από το 40% του εισοδήματό του. Ακούστε, είναι αδιανόητο και είναι διπλάσιο από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Για να μπορέσει να έχει στέγη. Την ίδια ώρα Πολλαπλώ τουλάχιστον στο Εθνικό Κοινοβούλιο έχει αναπτυχθεί η συζήτηση του να βρεθεί μια λύση σε αυτό και αυτή η λύση που έχουμε να προτείνουμε ω προ το κομμάτι τη έβρεση των διαθέσιμων σπιτιών είναι το να μην υπάρχει δυνατότητα σε εταιρείε να κάνουν χρήση του Airbnb. Ε, αυτό το οποίο προέταξε από την άλλη κυβέρνηση και βλέπω ότι έχω 20 δευτερόλεπτα, οπότε θα τα κατανοίμω κάπω έτσι, είναι το να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα κοινωνικό αυτοματισμό όπου θα δοθεί λύση μέσω των πλη πληστηριαστέντων κατοικιών για τα νέα ζευγάρια. Διορθώστε με κανόνα, λάθο, κύριε Τεχματζίδη, και αμέσω μετά θα απαντήσω και στα υπόλοιπα. Παρακαλώ, κύριε Τεχματζίδη, σα ακούμε. Ναι. Λοιπόν, ε, ε... Αυτά τα οποία περιέγραψε ο κύριο Ρόκο σε ό,τι αφορά τα νέα ζευγάρια και την δυσκολία με την οποία, έτσι, τη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζουν σε ό,τι αφορά την έβρεση κατοικία ή την ενοικία, ε, είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα όμω η οποία δεν είναι διαφορετική από αυτό που υπήρχε προχθέ ή χθε την προηγούμενη τετραετία κατά τη διάρκεια τη θητεία ε, του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, δεν άλλαξε κάτι, δηλαδή τι, τι έκανε ξαφνικά ξέρω εγώ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ε, τι σκοπεύει να κάνει πάση, σε ό,τι αφορά το στεγαστικό, Η Νέα Δημοκρατία ε, έχει κάποιε ιδέε μεταξύ των οποίων και είναι η σύμπραξη ιδιωτικού, και, ιδιωτικού κεφαλαίου και δημοσίου, Προκειμένου να κατασκευαστούν κατοικίε οι οποίε θα δοθούν στα νέα ζευγάρια. Είναι το, η, η, χρηματοδότηση του, η χρηματοδότηση δανείου στα νέα ζευγάρια προκειμένου να αποκτήσουν κατοικία. Σε ό,τι αφορά το δημογραφικό, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο για να λυθεί θα πρέπει να λυθούν πολύ γενναία μέτρα για να δοθούν τεράστια κίνητρα στα νέα ζευγάρια τα οποία σκέφτονται ακόμα και το ένα παιδί, να αποκτήσουν και το ένα παιδί. Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα είναι, είναι για μένα είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή το μείζον πρόβλημα τη χώρα είναι η υπογεννητικότητα. Και να σα πω. Όσο ήμουν στο Δήμαρχο στο Δήμο Λαγκαδά, ε, είπα εκεί το Ληξέρχο, λέω βγάλε μου την τελευταία διετία, ε, 20-22, τι θανάτους είχαμε και τι γεννήσει. Είχαμε στο Δήμο Λαγκαδά 1.200 θανάτους περισσότερους από τις γεννήσει στα δύο χρόνια. Δηλαδή τρία χωριά στο Δήμο Λαγκαδά, στην πραγματικότητα εξαφανίστηκαν από το χάρτη. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει η πολιτεία πραγματικά μέσα από την κοινωνική πολιτική την οποία θα εφαρμόσει να στηρίξει τα νέα ζευγάρια και να να, να δημιουργήσει προϋποθέσεις και διευκολύνσεις ώστε να αποκτήσουν και ένα και δύο και τρία παιδιά. Ε, πάνω σε αυτό το θέμα θέλετε να πείτε κάτι κύριε Ρόκο να πάμε σε άλλη θεματική. Όχι, πολύ σύντομα να, να ενοικιοποιηθώ τη συνέχεια της συζήτηση λέγοντας ότι τουλάχιστον στο δικό μας το πρόγραμμα έχουμε διατυπώσει με το πιο σαφή τρόπο ότι θα... Είναι στι άμεσε προθέσει μα η ανάπτυξη τη λεγόμενη στεχαστική τράπεζα. Δεν θέλουμε ούτε σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού, ούτε αν θέλετε το να εκμεταλλευτεί κάποιο τον 89χρονο στη χαλκιδική ανάπηρο που μπήκε εγγυητή για το δάνειο του άνεργου παιδιού του για να το δώσουμε ω στέγη σε κάποιον άλλον. Είναι στι άμεσε προθέσει μα ο διπλασιασμό τη επιδότηση του ενοικίου, το, η αύξηση του εισοδήματο τη μητέρα, αλλά δεν μπορώ σε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα που απομένουν να μην κάνω, α, αν μη τι άλλο, μία ανοίξη, διότι δύο φορέ το άκουσα στο λόγο να αναπτυσσετε γιατί τι έγινε την τη τετραετία 2015-2019. Ε, συγγνώμη, υπήρχε μία κρίσιμη διαφορά. Αναλάβαμε άδεια ταμεία, χρεοκοπημένη χώρα, ρυθμίσαμε το χρέο, βγάλαμε τη χώρα στι αγορέ και αφήσαμε 37 δι. Τι έγινε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, Υπήρχε δημοσιονομική χαλαρότητα και δυνατότητα να δαπανηθούν 60 δι. 60 δις. Και το αποτέλεσμα το οποίο κρίνεται είναι τι τελευταίε τετραετίε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Κύριε Ταχμαντίδη, θα Πώ έγινε αυτό. Ένα λεπτό στον κύριο Ταχμαντίδη, αν θέλει ε, να απαντήσει. Ναι, ναι. Ε, πώ έγινε αυτό, δηλαδή ξαφνικά ε, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε μια χρεοκοπημένη οικονομία και την πήγε εκεί που την πήγε. Την πήγε πώ την πήγε. Βάζοντα δυσβάστακτου φόρου κόβοντα μισθού και συντάξει. Α ρωτήσει εμένα ο κύριο Ρόκο, κύριε Ρόκο, είμαι συνταξιούχο του Δημοσίου, απόστρατο. Έπαιρνα πριν, πριν το ΣΥΡΙΖΑ, πριν αναλάβει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έπαιρνα 2.650. Με το νόμο Κατρούγκαλο παίρνω με τα 1400. Και σα λέω κάτι το οποίο εγώ το, 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 το εισπράττω εγώ, έτσι. Άρα λοιπόν, Πού είναι αυτό το καλύτερο, α πούμε, που έγινε αυτό και ξεχρεώσατε του πάντε και τα πάντα. Ε, βέβαια, κι εγώ μπορώ να ξεχρεώσω έτσι. Εάν κόψω τη σύνταξη από, 200, 400, από 2.600 την πάω στα 1.400, ασφαλώ. Εάν βάλω 100 φόρους, ασφαλώ. Λοιπόν, να βλέπω δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Νομίζω, βλέπω, ναι. πολύ χρόνο. νομίζω ότι αξίζει μια απάντηση ναι, όμω, γιατί ήταν, ήταν προσωπική <laughs> ερώτηση <laughs> και Ωραία, <laughs> έχω εύκολη είναι, την απάντηση. Είναι πολιτικό είναι το θέμα, δεν είναι προσωπικό. Αλλήλω να κάνω. <laughs> όχι, 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 όχι. Από... <laughs> Ήταν προσωπική Παρακαλώ, η επίκληση <laughs> προ απάντηση ναι, 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 ναι. και νομίζω ότι θα αντικείσω τον κύριο, <laughs> κύριο Ταχματζήδη και του τηλεθέατε αν δεν δώσω μια απάντηση σε αυτό. Διότι πρόκειται περίοδο ένα το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να καταρρεύσει στη δημόσια σφαίρα. Είπαμε ήδη για του φόρου. Οι φόροι, και δεν είναι θέμα ξέρετε, προσωπική εκτίμηση, είναι θέμα αντικειμενικών αριθμών. Την τετραετία 15-19 ήταν λιγότερη από ό,τι τώρα. Είπαμε για τι συντάξει. Όντω, επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μειώθηκε ένα 10% των συνολικών μειώσεων στι συντάξει. Έγιναν δύο μειώσει έναντι 11 τη προηγούμενη διακυβέρνηση, διότι περί τούτου πρόκειται. Και την τετραετία διακυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, για να μιλάμε με νούμερα, Δύο διαχειριστικέ νομοθετικέ παρεμβάσει έχουν προκαλέσει απώλεια 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η μία είναι το γεγονό ότι η 13η σύνταξη, θυμάστε που κάποιοι τη χαρακτηρίζαν ψίχουλα και ότι θα συνεχίσουν να τη δίνουν. Ε, ήταν 4,5 δισεκατομμύρια λιγότερα αυτή την τετραετία και τα αναδρομικά τα οποία θα δινόντουσαν, αλλά τελικά δεν δόθηκαν, ήταν άλλα 2,5 Εδώ μιλάμε για 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, <συντήρισμα> <συντήρισμα> ε, <συντήρισμα> <συντήρισμα> Μάλλον δεν ξέρω τη σύνταξη παίρνω. Ένα, ένα λεπτό και στον κύριο σιγλώνει. Ταχματζίδη. Θέλετε <laughs> να απαντήσετε, κύριε Ταχματζίδη. Όχι, λέω, μάλλον Ωραία. δεν ξέρω τη σύνταξη παίρνω. Λοιπόν. <laughs> ε, να, πούμε, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, να πάμε στο θέμα ε, τη παιδεία και να αρχίσουμε με εσά, κύριε Ρόκο, για να κλείνουμε σιγά-σιγά. Ε, είπατε ότι οι διεκτίβε τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μαρξιστική ιδεολογία, αλλά σίγουρα οι διεκτήβε Ευρωπαϊκή Ένωση που λένε για ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων φέρνουν, υπάρχουν τα εμπόδια ιδεολογικών αγκυλώσεων ή ενδεχομένω και μαρξιστική ιδεολογία για το γεγονό ότι δεν γίνονται αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και από την άλλη, βλέπουμε ότι ενδεχομένω, δεν ξέρω αν το έχετε αναρωτηθεί και στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι είστε σε μεγάλη διάσταση στην κοινωνία με το πώ θα θέλατε να λειτουργούν τα πανεπιστήμια. Γιατί πραγματικά εικόνε με ανθρώπου να βάζουν ταμπέλε στον Πρίτανη τη ΑΣΟΕ με μπαχαλάκιδε να σπάνε την βιβλιοθήκη που θέλει να χτίσει το Αριστοτέλειο και να μην έρχεται παρόλα αυτά η αστυνομία να υπάρχει το άσυλο νομίζω δεν είναι σε συμφωνία με την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ποια είναι η θέση σα λοιπόν για τα θέματα τη παιδεία, Νομίζω ότι πολύ ωραία το θέλετε, αλλά έχω και ένα ερώτημα ρητορική. σω δεν θέλω να διακόψω το δίλεπτό μου ε, χρεώνεται σε εμά την ταμπέλα στον Πρίτανη. Δεν καταλαβαίνω από πού τεκμαίρεται κάτι τέτοιο. Θα το θεωρήσω καλό δημοσιογραφικό εννοούμενο, αλλά προβοκατόρικο το ερώτημα. Τη βιβλιοθήκη τι έγινε τελικά, τη φτιάξαμε. Όχι. Η πανεπιστημιακή αστυνομία αυτή τη στιγμή έχει μειώσει κατά τι τη την εγκληματικότητα στον χώρο των πανεπιστημίων. Αυτά ξέρετε, υπηρετούν ένα αφήγημα με το οποίο θα με βρείτε ω άνθρωπο που έχει περάσει τη μισή του ζωή στα πανεπιστήμια. Εντελώ αντίθετο. Αυτό το οποίο βιώνουμε με πραγματικού όρου είναι το εξή. 20.000 λιγότεροι στακταίοι κάθε χρόνο στα πανεπιστήμια. Καλώ λοιπόν να γίνουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κανεί δεν θα πει όχι παρά μόνο το Σύνταγμά μα. Οπότε αν θέλετε να γίνει μια. Ωραία μεγάλη συζήτηση με όλου του πολιτικού φορεί και να δούμε πού θα μα καταλήξει. Αλλά το να απαξιώνονται τα δημόσια πανεπιστήμια και να έχουμε υπουργό τη ελληνική κυβέρνηση, τον κύριο Γεωργιάδη, εν προκειμένου, να βγαίνει στο δημόσιο λόγο και να λέει ότι τα ιδιωτικά κολέγια παρέχουν ανώτερε ποιοτικά α, πτυχία από αυτά των δημοσίων. Αν μη τι άλλο, είναι, ξέρετε, μία παραδοχή τη ανικανότητα του να μπορέσουμε να έχουμε ένα σοβαρό σύστημα δημόσια παιδεία. Αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό είδαμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όταν ένα λόγω σόρευση των φοιτητών τη νομική, ένα συμφοιτητή τη νομική έπεσε από το περβάζι και ευτυχώ δεν θρυνήσαμε και νεκρό. αυτό το οποίο προβάλλεται λοιπόν στο δημόσιο λόγο, νομίζω ότι είναι μια αντίφαση αυτό που θέλει η κοινωνία. Η κοινωνία και μια καπιταλιστική κοινωνία θέλει ένα καλώ yeah. εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, θέλει μια διασύνδεση αυτών που αποφυτούν με, με, την πραγματική αγορά εργασίας και ξέρετε έχουμε μικρότερο αριθμό πτυχιούχων κατά το, από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτος. Επομένως όλο αυτό το αφήγημα περί της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που καλό ή κακός κάνει ζημία μόνο στις λαϊκές οικογένειες την ίδια ώρα που ο ίδιος φοιτητή. Αν έχει την οικονομική δυνατότητα, θα μπορούσε να μπει σε ένα ιδιωτικό κολέγιο. Δεν παράγει καλύτερου αποφύτου. Αυτό είναι ένα ψευδέ αφήγημα. Μάλιστα. Ε, πριν πάμε στον κύριο Ταχματζίδη, να διευκρινίσω ότι δεν συνδέω σε καμία περίπτωση το ΣΥΡΙΖΑ με όλα αυτά που έχουν γίνει. Συνδέω όμως το γεγονό ότι η αιμονή του ΣΥΡΙΖΑ στο να μην υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία και να συνεχίσει να λειτουργεί το άσυλο ενδεχομένω να αφήνει. Ε, να γίνουν τέτοια περιστατικά χωρί να είναι δυνατή η καταστολή του. Αυτό λέω. Φυσικά δεν έχει καμία ε, σχέση. Δεν χρειάζεται πανεπιστημιακή αστυνομία μέσα. Γι' αυτό συγγνώμη, συγγνώμη, επειδή είμαι και απόφυτο νομική, θα θέσω καλά υπόψη και σε εσά, εφόσον δεν το γνωρίζετε, αλλά και στου τηλεθέατε, ότι πάντα εφόσον υπάρχει ποινικό αδίκημα, μπορεί να μπει μέσα η αστυνομία. Δεν έχει ε. να κάνει με πανεπιστημιακή αστυνομία αυτό. Εφόσον όμω είπε με υποπροποθέσει <laughs> και αν πρέπει να κληθεί από την Μπρίταν, τη σύγκλη του κ. Η πανεπιστημιακή αστυνομία τη συνόδευαν τα ΜΑΤ μέσα στο Αριστοτέλειο. Δεν Επομένω, η αστυνομία μπορεί να μπει σε ποινικό την αντίκημα, ερωτου... Να, μην, να μην δημιουργηθεί κάποια ψευδέσω εντύπωση στο κοινό. Βεβαίω, μην χαλάσουμε τη ροή του διαλόγου. Ε, και πάμε στον κύριο Ταχματζήδη να μα τοποθετηθεί για τα ίδια θέματα. Αναρωτιέμαι αν είναι κανεί ευχαριστημένο και εννοώ του πολίτε γενικότερα, όχι μόνο του φοιτητέ, από την κατάσταση η οποία επικρατεί στα πανεπιστήμια και επικρατούσε όλα αυτά τα χρόνια. Σίγουρα η ανομία που υπήρχε στον χώρο του Πανεπιστημίου του ε, ήταν γνωστή στους πάντες και τα πάντα. Και βέβαια ε, το γεγονό ότι ε, η, η οποιαδήποτε έτσι, όχι ανομία, δεν, δεν θα το πω ανομία, ε, η, οποια, η οποιαδήποτε αταξία προκύπτει μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου ε, ο συνειρμός πάντα πηγαίνει, συνδέεται με, με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ε, δεν μπορεί να τα αλλάξει κανεί στην κοινωνία. Έτσι, πήγε η, 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 πανεπιστημιακή αστυνομία. Σε τι ενοχλεί και ποιον ενοχλεί και ποιον θα μπορούσε να ενοχλεί. Τον φοιτητή, τον συνεπή που πηγαίνει εκεί για τις σπουδέ του, όχι. Ασφαλώ ενοχλεί όλου του άλλου. Αυτού οι οποίοι κάνουν άνομε πράξει εκεί μέσα και βέβαια κάποιε παρατάξει ακραίε οι οποίε δημιουργούν όλη την αναστάτωση εκεί μέσα. Αναφέρθηκε στη βιβλιοθήκη. Το γιοφύρι τη Σάρδα. Εκατό φορέ το χτίσανε, 100 φορέ τον κρεμίσανε. Και για να πάμε τώρα στο θέμα των σπουδών. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να μην υπάρχει βάση. Όλες τα πανεπιστήμια. Από την άλλη όμως θέλει να υπάρχει διασύνδεση, όπως αναφέρθηκε ο κύριος Ρόκος, των σπουδών με την εργασία. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Και πού θα μπει αυτός ο, ο, ο υποψήφιος φοιτητή με, με πέντε ε, γραπτό. Σε ποια σχολή θα πάει. Και τι προοπτική μπορεί να έχει. Καμία. Καμία προοπτική. Και γι' αυτόν τον λόγο, βέβαια, η διασύνδεση των σπουδών με την εργασία είναι ένα άλλο θέμα το οποίο είναι θέμα ε, πολιτικής πλέον. Αλλά το να βάζουμε έτσι, στα, να χαϊδεύουμε τα, mm. τα αυτιά του κόσμου mm. με ωραία λόγια ότι όλοι θα μπείτε στον πανεπιστήμιο και τι καλά, ε, αυτό δεν είναι. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο δυστυχώ στη διάθεσή μα, όμω θα ήθελα να θίξουμε για λίγο έστω, για ένα λεπτό, ο καθένα, το θέμα τη πόλη μα. Και οι δύο κατεβαίνετε στην Α Θεσσαλονίκη. Είναι πολλά τα προβλήματα, είναι διαχρονικά. οι Θεσσαλονίκη είμαστε δύσπιστοι, όχι τώρα, εδώ και έτσι ολόκληρα. Ξεκινήσουμε με εσά, κύριε Ρόκο, τι εκτιμάτε ότι λείπει αυτή τη στιγμή από την Θεσσαλονίκη και φυσικά τι θα κάνετε γι' αυτό εφόσον εκλεγείτε. Θα κάνω καλή αξιοποίηση του χρόνου και θα σημειώσω ότι κανεί δεν μιλάει για όλου. Ε, γιατί, κύριε Ταχμαζίδη, επιστημονικά μιλώντα τώρα, υπάρχει ένα ανάπτυξη αριθμό εισακτέων που επιτρέπεται να μπουν στα ελληνικά πανεπιστήμια και εδώ μιλάμε για αποκλεισμό του και για μια πρικοδότηση των ιδιωτικών κολεγιών. Γι' αυτό μιλάμε. Κανεί δεν μπήκε με δύο ή με τρία στα ελληνικά πανεπιστήμια. Απέναντίον αποκλείονται αυτοί που γράψαν 8,27 το 2021. Και ένα φοιτητή, ένα ενδυνάμει φοιτητή, ο οποίο έγραψε 8,27. Τη μία χρονιά μπορεί να γράψει 11 την επόμενη. Άρα θα ήταν πολύ άδικο να συνδέσουμε αυτού που μπαίνουν με αυτού που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια, βάζοντα υπόψη ω μαθηματικό μέγεθο ότι οι λιμνάζοντε δεν είναι ούτε στα περιφερειακά ούτε στι χαμηλόβαθμε σχολέ. Οι λιμνάζοντε είναι στη νομική σχολή των Αθηνών, για παράδειγμα, που είναι η άριστη των Αρίστων, που είναι 12.000 λιμνάζοντε έναντι 2.500 φοιτητών του εξαμήνου. Τώρα, αυτό που λείπα από τη Θεσσαλονίκη είναι ένα μετρό που θα μπορούσε να είναι έτοιμο το 2021, αλλά δυστυχώ. Δεν θα το έχουμε ούτε το 24. Αυτό που λείπει είναι η χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψη και Ανασυγκρότηση και ίσω και μια θέση από την κυβέρνηση στο Υπουργικό Συμβούλιο που δεν Κύριε Ταχματζίδη, ένα λεπτό κύριε Ρόκο, θα σα δοθεί ξανά ο λόγο. Κύριε Ταχματζίδη, όσον αφορά την πόλη και αν θέλετε να απαντήσετε φυσικά στα ναι, όσα ε, ε, ο κύριο Αυτό ο οποίο έγραψε 8 έχει την ευκαιρία να δώσει εξετάσει πάλι την επόμενη χρονιά και να πάρει το 15 ή το 18, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τώρα, επειδή δεν αναφέρθηκα προηγουμένω, <coughs> μου διαφέρει και δεν αναφέρθηκα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι καλύτερη η εικόνα αυτή που, υπάρχει μέσα στην ελληνική κοινωνία, χιλιάδε παιδιών να σπουδάζουν στο εξωτερικό, ενώ θα μπορούσαν να είναι εδώ στον τόπο του και να μην διαφεύγει το συνάλλαγμα στο εξωτερικό. Μα αρέσει αυτή η εικόνα. Τόσε χιλιάδε παιδιά, η Κύπρο α πούμε, πώ έγινε η Κύπρο και πώ κρατιέται η οικονομία τη Κύπρου. Ακριβώ επειδή έχει τέσσερα πανεπιστήμια, τα οποία είναι αξιόλογα, αξιολογότατα και μαζεύει όλο τον κόσμο εκεί. Άρα λοιπόν, γιατί να φοβηθούμε το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Ασφαλώ. Εγώ είμαι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστήμιων και όχι εγώ. Και ω κόμμα είμαστε υπέρ. Τώρα ερχόμαστε στα τη Θεσσαλονίκη. Ασφαλώ και η Θεσσαλονίκη είναι αδικημένη σε ό,τι αφορά την προσοχή των κυβερνήσεων διαχρονικά. Διαχρονικά και τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ προγενέστερα. Εδώ υπήρξαν. Κύριε Ματζίδη, θα σα διακόψω. Πραγματικά με συγχωρείτε για να τηρούμε του χρόνου. Και επειδή πραγματικά θα πρέπει να κλείσουμε σε πολύ λίγα λεπτά, θα έχετε την δυνατότητα ο κάθε ένα να πείτε ε, κάτι το οποίο παραλείψαμε, ίσω και για την Θεσσαλονίκη, οτιδήποτε άλλο, ένα μήνυμα να εκπέμψετε στου τηλεθεατέ μα. Κύριε Ρόκο, παρακαλώ, και μετά ο κύριο Σταχματζίδη. Ε, θα κάνω χρήση του τελευταίου λεπτού Παραθέτοντα κάποια μαθηματικά δεδομένα, τα οποία αν μη τι άλλο τεκμηριώνουν τα λεγόμενά μου μέχρι στιγμή. Αυτή τη στιγμή, δίνοντας την, μετά την τετραετία του κ. Μητσοτάκη, δίνοντα το χώρο για την επόμενη διακυβέρνηση, έχουμε καταγράψει τα εξή. Έχουμε αύξηση του απολύτου αριθμού του δημοσίου χρέου κατά 45 δισεκατομμύρια. Έχουμε αύξηση του ιδιωτικού χρέου κατά 40 δισεκατομμύρια. Έχουμε α, διόγκωση του ελλείμματο στι τρέχουσε συναλλαγέ 10 φορέ. 1000% αύξηση του μεγέθου. Έχουμε διόγκωση των οικονομικών ανισοτήτων. Έχουμε ε, κατά τον ε, ΟΣΑ το χαμηλότερο πραγματικό εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τέταρτο στις χώρες του ΟΣΑ και έχουμε τον πιο αυξημένο δίκτυ φτώχεια και όλα αυτά τα συγκρίνω έναντι του 2019. Υπάρχει ένα κόντρα αφήγημα το οποίο παράγεται μαζικός και ποτέ δεν στηρίζεται από νούμερα, όταν τουλάχιστον θριαμβολογούν στελέχη τη Νέα Δημοκρατία στο δημόσιο λόγο. Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα και καλό και εσά και τον τηλεθετή να τα δει και να τα αντιστοιχεί. Κύριε Ταχματζίδη, σας ακούμε. Το ότι είμαστε κατεστραμμένοι ω χώρα. Πραγματικά δεν ξέρω πού πάμε. Και βέβαια, αφού είμαστε κατεστραμμένοι κατά τα λεγόμενα του ΣΥΡΙΖΑ, πώ ο ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται τόσα πράγματα για την επόμενη τετραετία. Πού στηριζόμενο, τι θα αλλάξει δηλαδή. Τι θα μπορέσει να αλλάξει την επόμενη θητεία. Τα είδαμε τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο τα είδαμε, τα βιώσαμε. Και εκεί που λέγαμε να σηκώσουμε το κεφάλι πάνω από τον ένομο, έρχεται ένα τρίτο μνημόνιο. Και άντε από την αρχή. Άρα λοιπόν, εφόσον κατά τα λεγόμενα του ΣΥΡΙΖΑ η χώρα, η χώρα είναι κατεστραμμένη, τότε ε, κακώ υπόσχεται. Κοροϊδεύει τον κόσμο. Παρόλα αυτά, λοιπόν, επειδή είμαστε λίγο πριν τι ε, βουλευτικέ εκλογέ, τι εθνικέ εκλογέ, ο κόσμο με σύνεση. Με ψυχραιμία, με ρεαλισμό, θα πρέπει να αποφασίσει. Και βέβαια θα πρέπει να συγκρίνει και τη μία κυβέρνηση και την άλλη, βλέποντας το δέντρο και όχι το κλαδί. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την αντιπολιτευτική τακτική ακολουθεί. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην Περγίνα Τηλόραση. Ευχόμαστε καλή επιτυχία καλή και στους επιτυχία. δύο. Να είστε καλά. προς το παρόν, καλή πάμε επιτυχία. σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα.